Θα χωρίσω την ομιλία μου σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, εγώ θα έλεγα και αναπηρίας, προσθέτω και αυτό το θέμα. Και το δεύτερο είναι το βίωμα που περιμένει κανείς μια μεταμόσχευση, που έχω κληθεί περισσότερο να μιλήσω γι' αυτό. Και στο τέλος θα σας πω δύο λόγια, ότι αν γράφοντας ένα βιβλίο που έχω γράψει για τη μεταμόσχευση, το βίωμα που ένιωσα, γιατί νομίζω αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πρώτο που θέλω να πω, ότι για τα θέματα αντιμετώπισης υγείας δεν υπάρχουν κανόνες. Ήδη αναφέρθηκε πολλές φορές ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ο καθένας μας έχει διαφορετικές παραστάσεις, διαφορετική μόρφωση, διαφορετική παιδεία, έχει διαφορετικά. Οπότε, αυτό που θα σας πω εγώ είναι το συμπέρασμα από το δικό μου βίωμα, πώς το ζήτησα εγώ. Και επειδή νομίζω στα θέματα υγείας είμαστε λίγο σαν το ποδόσφαιρο, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε, θα σας πω ότι αυτό που έκανα εγώ αποδείχτηκε πολύ σημαντικό, γιατί εγώ πήγα στο Νάσιο 20 Μαΐου και 29 του μηνός ήμουν σπίτι μου. Δηλαδή πήγα σε μια διαδικασία που περίμενα να κρατήσει 2 και 3 μήνες και σε 9 μέρες ήμουν σπίτι μου. Σημαίνει ότι αυτό που έκανα, και αυτό θα σας καταθέσω, ήταν μάλλον σωστό, τουλάχιστον για μένα. Γιατί είπαμε ότι είναι αυτό. Ναι. Θα πω 4-5 πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα ή ένα πρόβλημα τέλος πάντων, είναι η αποδοχή του. Και όταν λέμε αποδοχή, δεν λέμε υποταγή. Αποδέχεσαι το πρόβλημα, είναι μια ζώσα κατάσταση και ζεις με αυτό. Το δεύτερο, από τη στιγμή που το αποδέχεσαι αυτό το πρόβλημα, αυτομάτως την ίδια στιγμή βάζεις στο μυαλό σου ότι αυτό το πράγμα εγώ θα το ξεπεράσω, θα παλέψω και θα το νικήσω. Είναι οι δύο χρυσοί κανόνες καταρχήν για ξεκινήσεις. Το τρίτο, έχουν αναφερθεί επιστημονικά και χάρηκα αυτό που τα άκουσα και επιστημονικά, δηλαδή αυτό που έκανα εγώ από το μυαλό μου και από τη λογική, είναι ότι δεν μένεις μόνος σου σε αυτή την ιστορία. Το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους, το φιλικό σου περιβάλλον, το οικογενειακό σου περιβάλλον. Θα σας πω εγώ ένα τέτοιο που το οποίο είναι συγκλονιστικό. Εμένα τα αδέρφια μου, 9 μήνες που κράτησε η διαδικασία της μεταμόσχευσης, κάθε μία φορά τη βδομάδα πηγαίναμε σε μια ταβέρνα, υποτίθεται, για να βγαίνουμε έξω. Ξέρω ότι το κάνανε για μένα, ναι. Αλλά γι' αυτό για μένα ήταν ένα μεγάλο στήριγμα. Και θέλω να σας πω ότι οι συναντήσεις αυτές δεν ήταν μίζερες συναντήσεις που λέγαμε τον πόνο μας. Ήταν 4 άνθρωποι, ας πούμε, που βγαίναν έξω και λέγανε για το ποδόσφαιρο, για την πολιτική, για το οτιδήποτε υπάρχει. Θέλω να πω ότι και αυτό εμένα με στήριζε πάρα πολύ, γιατί είχα όχι μόνο αυτούς τους ανθρώπους, και γενικά πρέπει να απευθύνεις άλλους. Δεν κρύβεις το πρόβλημά σου, το ομολογείς και είσαι μάλλον όχι μόνο στο φιλικό σου περιβάλλον και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν πρέπει να κρύβεσαι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας δεν είναι κακό, δεν είναι στίγμα. Γιατί πολλές φορές στιγματίζουμε με αυτόν τον ρόλο. Το ένα τέταρτο που θα σας πω και για κάποιους μπορεί να φανεί παράξενο, είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Αφού κάνουμε μια έρευνα προφανώς, θα πρέπει να επιλέξουμε το κέντρο ή το νοσοκομείο που θα πάμε, να επιλέξουμε τον γιατρό, μετά από σκέψη και τέτοιο, και να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό που μας λέει. Αν αρχίσουμε και μια γνώμη, και μια δεύτερη γνώμη, και μια τρίτη γνώμη, και μια τέταρτη γνώμη, θα τρελαθείς και δεν θα κάνεις τίποτα. Θα μου πείτε, σε περίπτωση που πας σε έναν γιατρό ο οποίος είναι, πώς να το πω, τι κάνεις? Νομίζω στην πορεία ο καθένας μπορεί να κρίνει αν ο άνθρωπος αυτός τον οδηγεί κάπου ή έχει άλλα συμφέροντα στο μυαλό του ή έχει πίσω σκέψεις από το μυαλό του. Νομίζω σημαντικό. Πέμπτο πράγμα, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό, το παραβλέπουμε πολλές φορές, είναι συνεχίζουμε τη φυσιολογική, όχι την κανονική ζωή, γιατί όλες οι ζωές είναι κανονικές. Συνεχίζουμε φυσιολογικά τη ζωή μας. Φυσιολογικά τη ζωή μας σημαίνει ό,τι μπορεί να κάνει κάποιος, να περπατήσει, να αθληθεί, κυρίως να διαβάσει, να πάει κινηματογράφο, να πάει στο θέατρο, να βγει στην κοινωνία. Μην μείνει και με τον εαυτό του. Και κυρίως να μην πει, γιατί μου τύχε εμένα. 3 δισεκατομμύρια είναι η ανθρωπότητα, γιατί μου είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς. Γιατί μου τύχε εμένα. Δεν έτσι. Σε εσένα έτσι και βιώνει αυτό και παλεύει. Και αυτό είναι απόλυτος κανόνας. Δεν διαβάζουμε το ίντερνετ. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα τέτοιο, όποιος το κάνει αυτό, αυτοκτονεί την ίδια μέρα. Δηλαδή, γιατί εκεί πέρα περιγράφονται όλες οι παρενέργειες που υπάρχουν. Εγώ εδώ ένα φάρμακο, άμα διαβάσει συνταγές, πετρελάθηκε, με τι μπορεί οι συνέπειες να έχει. Επομένως, δεν ακουμπάμε το ίντερνετ εκτός από ειδικές περιπτώσεις, να πάρεις κάποιες πληροφορίες που είπαμε πολλές φορές είναι χρήσιμο το ίντερνετ, αυτό. Αλλά να κάτσεις να ψάξεις για τέτοιο είναι έγκλημα. Πώς το λένε, πολέμου. Λοιπόν. Δύο λόγια θα σας πω για τη μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση έχει δύο ιδιαιτερότητες. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα στάδιο για να μπει στη λίστα.
Ενώ σε κάθε βλάβη, πάθηση, όπως να το πούμε, γιατί είπα δεν μου αρέσει ο όρος ασθένεια, ή θα κάνεις μια θεραπεία ή θα κάνεις μια επέμβαση, στη μεταμόσχευση έχεις ένα προηγούμενο στάδιο που είναι ο έλεγχος για να ενταχθείς. Που αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο στάδιο, γιατί καταρχήν σου κάνουν πολύ σημαντικές, επειδή τα μοσχήματα στην Ελλάδα, τόσο πάνω πολύ σύντομα το πω, επειδή τα μοσχήματα στην Ελλάδα είναι πολύ λίγα, πρέπει να τα δώσουν στους ανθρώπους που θα ζήσουν πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι. Οπότε περνάς από κάποιες εξετάσεις για να είσαι σε καλή κατάσταση και για να σου πούνε το OK για να μπει στη λίστα. Οι εξετάσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την καρδιά, γιατί αυτό αναφέρομαι, γιατί μπορεί να είναι άλλα όργανα να είναι διαφορετικά, δεν είναι κάτι από άποψη πόνου που άκουσα πριν, δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι πολύ δύσκολο το ψυχολογικό τεστ. Γιατί υπάρχει ένα θέμα με αυτή την ιστορία, αν θα ενταχθεί στη λίστα. Το πρώτο, όταν είσαι σε αυτή τη διαδικασία, αυτό που σκέφτεσαι, έχεις πάντα τις ψευδές, ότι ξέρεις κάτι. Θέλω να πω ότι οποιαδήποτε είναι η απάντηση είναι δύσκολο. Το ένα, αν σου πούνε, ας πούμε, ναι, λες, όχι, φτάσαμε εδώ πέρα. Γιατί συνήθως έχεις την ψευδέστηση, το είχα και εγώ. Δηλαδή, έχω την ψευδέστηση ότι κάποια στιγμή θα μου πει ο γιατρός, ξέρεις κάτι, το ξεπεράσαμε το πρόβλημα, δεν πας για μεταμόσχευση, θα το παλέψουμε αλλιώς. Εκεί, όταν σου πούνε, ξέρεις, business στη λίστα, έχεις το πρόβλημα. Αν σου πούνε, βεβαίως, όχι, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, εκεί καταλαβαίνεις ότι το μέλλον της ζωής είναι πολύ σύντομο, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο. Ας μην το συζητάμε καλύτερα, σου πούνε ναι, αλλά και πάλι αυτό είναι. Να πω κάτι που ξέχασα να το πω. Καταρχήν, όταν σου πούνε πρώτη φορά ότι πας για μεταμόσχευση, φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου, γιατί η εγκύτα με το θάνατο είναι πολύ μεγάλη, οπότε θέλει μια αντιμετώπιση αυτό να σταθείς και να. Το δεύτερο που έχει από τη στιγμή που εντάσσεις στη λίστα, οι ιδιαιτερότητες μεταμόσχευσης είναι ότι δεν έχεις χρονικό όριο. Δηλαδή, ενώ σε οποιαδήποτε πάθηση, ακόμα και την πιο δύσκολη, ας πούμε, να κάνεις ένα bypass, το πιο άμεσο σου λένε σε 4 μέρες. Έχεις 4 μέρες να προετοιμαστείς ψυχολογικά, να έχεις άλλες ασθένειες ή ξεκινάει μια θεραπεία. Ας πούμε, έχεις ένα χρόνο, ένα διάστημα, ας πούμε, αυτό το πράγμα να μπορέσεις να το. Στη μεταμόσχευση δεν υπάρχει αυτό. Όταν εγώ ήμουν στη λίστα και όπως ο καθένας, είναι και άλλοι φίλοι από εδώ από το χώρο των μεταμοσχεύσεων, είχα 3 τηλέφωνα ανοιχτά, το δικό μου, το σταθερό, το κινητό. Όχι, δεν είναι. Ναι. Νομίζω ότι καλά είναι αυτό που λέω. Δεν είπα. Στο τέλος τουλάχιστον θα αυτό. Ελπίζω να φανεί, ας πούμε. Ότι εκεί πέρα, ότι δεν ξέρεις ποτέ πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Επομένως, και εδώ είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και νομίζω είναι ένα κλειδί στην όλη διαδικασία. Τι κάνεις. Αν είσαι πάνω από το τηλέφωνο και περιμένεις πότε θα χτυπήσεις, ή περνάει μια μέρα και λέει όχι, ούτε σήμερα ούτε αύριο, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Επομένως, και εδώ θα επανέλθω και θα πω ότι πρέπει να συνεχίσεις όσο μπορείς, γιατί το καταλαβαίνει κανείς. Ας πούμε, το μυαλό σου στο τηλέφωνο είναι πάντα. Αλλά όσο μπορείς, θα έχεις μια κανονική, θα προσπαθήσεις να έχεις φυσιολογική τη ζωή σου, να κάνεις αυτά που λέμε. Και όταν χτυπήσεις το τηλέφωνο, θα φύγεις και θα πεις πάμε τώρα για να τα καταφέρουμε. Θετικά, εντάξει, το είπα τώρα. Και υπάρχει μια άλλη περίπτωση που θα την πω αυτή, είναι να σε καλέσουν και να μην είναι καλό το μόσχημα. Πάλι θα σου πω άσχημα πράγματα, τι να κάνουμε όμως. Εμένα μου τύχε μια φορά, η φίλη μας η Ιωάννη που είναι πρόεδρος του συλλόγου μας, η Ιωάννα, που είναι πρόεδρος του συλλόγου μας, η οποία έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς και είναι στη λίστα για να κάνει μεταμόσχευση νευρού, την έχουν καλέσει 7 φορές, παρακαλώ, αν δεν κάνω λάθος, και 7 φορές έχει γυρίσει σπίτι γιατί το μόσχημα δεν είναι καλό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι δύναμη θέλει αυτός ο άνθρωπος και να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Και να κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο να ξέρεις τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα. Επομένως, έχει αυτό. Θα τελειώσω λέγοντας 2 πράγματα όταν έγραφα το βιβλίο. Το βιβλίο, καταρχήν, είναι ένα δώρο προς την κοινωνία, το αντίδωρο προς την κοινωνία από το μεγάλο δώρο που μου έκανε. Εγώ πήρα ένα μεγάλο δώρο από την κοινωνία. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να το επιστρέψω. Και έπρεπε να το επιστρέψω γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όταν δέχεσαι κάτι, να μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Δεν τελειώνουν τα προβλήματα ποτέ με σένα, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν, οπότε εσύ πρέπει αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο να το αποδώσεις. Και όχι μόνο αυτό, ότι γενικότερα ότι πρέπει να. Τώρα το έχασα τι ήθελα να πω. Δεν πειράζει. Όχι, ήθελα αυτό να πω, ότι ήθελα να διαδώσω την ιδέα χάρη στην οποία εγώ βρίσκομαι εδώ και γι' αυτό έγραψα το βιβλίο. Και θα σας πω 1-2 στιγμιότυπα, γιατί αυτό έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον και σε σχέση με το βίωμα που λέμε.
Καταρχήν είναι δύσκολο να ξεκινήσει να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Θέλει πολύ σκέψη, αν θα το καταφέρει κλπ. Αλλά ούτως ή άλλως, επειδή υπάρχει η μνήμη του σώματος, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το γράψει γρήγορα. Γενικά την κατέθεση, την εμπειρία σου, ας πούμε, και όχι να την εξειδικεύσει, αυτό δεν το είχα πολύ πρόβλημα. Είναι δύσκολο. Θα σας πω μόνο δύο στιγμιότυπα για να καταλάβετε το μέγεθος της κατάστασης. Γιατί το βιβλίο περιγράφω πώς έμαθα το πρόβλημα, γιατί δεν το είχα γενετήσει, αλλά το έμαθα σε μεγάλη ηλικία. Περιγράφω τη μεταμόσχευση και ότι σταματάει το βιβλίο, δεν υπάρχει. Πολλοί μου λένε ότι πρέπει να γράψω μετά, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Όταν φτάνω στο σημείο που να περιγράψω τη στιγμή που κλείνει η πόρτα και μπαίνω προς το χειρουργείο, την ώρα που το γράφω στον υπολογιστή, γιατί στον υπολογιστή γράφω, ταρακουνιέται το κρεβάτι, το σημείο, το τραπέζι. Λέω, θα είναι σεισμός. Κοιτάω τη λάμπα, δεν υπήρχε κανένα σεισμός. Ήταν η αντίδραση του σώματος που έβγαινε σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πήγα, ήπια νερό, συνέχισα. Όταν έφτασα να περιγράψω τη σκηνή που έχω μπει στο χειρουργείο, μυρίζει όλο το δωμάτιο ιόδιο που γράφω. Γιατί αυτό? Γιατί όταν να μπεις για μεταμόσχευση, σε κάνουν μπάνιο ιόδια από την κορυφή μέχρι τα νύχια και το ιόδιο λίγο να βάζεις στο χέρι, ξέρετε πώς μυρίζει. Μύριζε πάρα πολύ. Επομένως, εκείνη τη στιγμή, την ώρα που το περιγράφω, εμένα μου έρχεται η μνήμη και απλώς αυτό θέλω να πω και να κλείσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ότι έπρεπε το βιβλίο να κλείσει γλίγορα, γιατί οι μνήμες ξυπνάνε. Για να κλείσω αισιόδοξα για τη φίλη μου, γιατί μου κάνει κριτική και με στεναχώρησες, γιατί αυτό που εμένα μ' άρεσε, γιατί όλοι μου λέγανε για αυτό το βιβλίο, ότι είναι ένα αισιόδοξο βιβλίο. Και είναι... γιατί κάποιος που δεν το ξέρει, σου λέει τώρα αυτός ασθενής είναι να μας πει τον πόνο του. Δεν είναι αυτό. Εκείνο που προσπάθησα να κάνω και που προσπαθώ να κάνω, γι' αυτό στεναχωρήθηκα που μου είπες, ότι αυτό που θέλω να μεταδώσω και νομίζω ο καθένας μας θέλει να κάνει αυτό, είναι την ελπίδα και τη δύναμη. Ότι ό,τι και να έχεις, θα συνεχίσεις, θα το παλέψεις και ακόμα και στα πιο δύσκολα πράγματα μπορείς να τα καταφέρεις. Κλείνω για να περιευτολόγησα πάρα πολύ, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν επανήλθα ήταν να γραφτώ στο Σύλλογο των Μεταμοσχευμένων, γιατί επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν λύθηκε με μένα, ας πούμε στον Άσιο, όταν τα 30 παιδιά που περιμένανε στην καρδιά, γιατί σε άλλα όργανα είναι πολύ περισσότεροι. Και πρέπει και στην κοινωνία γενικότερα να προσπαθήσεις να δώσεις αυτά τα πράγματα που βίωσες εσύ. Κάνω και μια εκπομπή στο Πορτοκαλί, κάνω μια έμεση διαφήμιση τώρα εδώ, για τα θέματα της αναπηρίας. Είναι κάθε Πέμπτη, 4-5 με 6 το απόγευμα, που γιατί και αυτά τα θέματα είναι κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.